Σαν γραμματεία λυπάμαι τις πρέδες σας, αυτή τη συνέντευξη τύπου απέναντι στο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε αύριο 4 Νοέμβρη στη Θεοφάνειο στις 7.30 ώρα, απέναντι σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και για την 24ωρη απεργία που καλούμε στις 23 προειδοποιητική στις 23 του Οκτώβρη. Την τοποθέτηση κεντρική θα κάνει εκ μέρους του ΠΑΜΕ ο Πέτρος Αγγελομίδης και μετά με υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ και θεωρούμε έτσι από τη μεριά μας ότι τέτοια μέσα ενημέρωσης νομίζουμε ότι στην πόλη μας παρόλες τις δυσκολίες που έχουν όσον αφορά να επιβιώνουν έτσι παρουσιάζουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και για το κίνημα και για την πόλη μας. Σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία αυτή για να, σαν γραμματεία του ΠΑΜΕ μπροστά και στα συλλαλητήρια τα αυριανά 4, Παρασκευή 4 στην Πρέβεζα, 5 πανελλαδικά και μπροστά στην πρόταση για την 24ωρη απεργία στις 23 Οκτώβριου. Κύριο στόχο έχουμε με αυτό να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα από εδώ και στο εξής, έτσι να πάρουμε πρωτοβουλίες και να δώσουμε απάντηση σαν εργαζόμενοι απέναντι σε αυτήν την επίθεση που κλιμακώνεται καθημερινά. Και κύριο στόχο έχει πώς θα ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση σε βάρος των εργαζομένων. Επίθεση μέσα από τις πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα κύριο του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι βιώνουμε σήμερα τις συνέπειες της επίθεσης. Ζούμε από πρώτο χέρι τα ποσοστά της ενεργείας που εξαθλιώνουν στην κυριολεξία όλη την εργατική λαϊκή οικογένεια. Στη συνέχεια έχουμε μια σειρά μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολύσεις χιλιάδων έτσι, εργαζομένων μέσω διαθεσιμότητας και απολύσεων στο δημόσιο τομέα, στην κατεύθυνση να δημιουργήσουν, καταρχάς να δώσουν ένα χτύπημα όσο αφορά τις συγκροτημένες και σταθερές σχέσεις εργασίας, νομίζω ότι πρέπει αυτό να το αναδείξουν, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα κράτος τέτοιο, ούτως ώστε να στηρίζει όσο γίνεται καλύτερα τη βάρβαρη καπιταλιστική ανάπτυξη έτσι, και του κεφαλαίου. Στη συνέχεια προφορά ακόμα σε πιο αποφασιστικά μέτρα, με προοπτική να ξεριζώσουν ό,τι εργατικό και λαϊκό δικαίωμα υπάρχει ακόμα. Βλέπουμε σε ρηκρώνουν τα νοσοκομεία, κλείνουν σχολεία, απολύουν εκπαιδευτικούς, έτσι, τσακίζουν τη μόρφωση του παιδιού μας, βάζουν ζητήματα που έχουν σχέση, έρχεται το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, σε αγροτικές ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά. Γι' αυτό σήμερα εμείς λέμε σαν κίνημα ότι σήμερα αυτά τα μέτρα πρέπει να παραπλανηθούν. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Το βάζουμε ξεκάθαρα. Σε ποια κατεύθυνση. Καταρχάς θεωρούμε ότι στην ενιαία έτσι, επίθεση που δέχομαστε σήμερα από την κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, ο εργαζόμενος στην ενιαία πρέπει να δώσει την απάντησή του. Πρέπει να δώσει την απάντησή του με στόχο συγκεκριμένο και προσανατολισμό. Ενιαία πάλι από όλους τους εργάτες, από όλους τους αγρότες, από όλους τους αυτοαποσχολούμενους, με σκοπό να παρεμποδιστούν τα μέτρα, να σταματήσει αυτή η πολιτική και στη συνέχεια να βάλουμε το στόχο που εμείς λέμε. Να αποτρέψουν καταρχάς την αντιλαϊκή επίθεση. Ένα δεύτερο, να πάρθουν τέτοια μέτρα που θα ανακουφίσουν τις λαϊκές οικογένειες από τις συνέπειες που έχει η καπιταλιστική κρίση. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Και το ΠΑΜΕ καθημερινά βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μπροστά σε αυτούς που δεν έχουν σκόρμα το ρεύμα, είναι μπροστά σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσα, σχεδιάζουν το πώς θα την απλήρωτη εργασία, πώς θα εκδοθεί και όλα αυτά. Και επιπλέον βάζουμε και το στόχο μας που είναι για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, αποδεσμευμένο από το κεφάλαιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κύριο στόχο θα έχει ο λαός έτσι να είναι αφέντης του πλούτου που παράγει. Τέτοιους αγώνες και αυτόν τον δρόμο θεωρούμε ότι πρέπει να εξυπηρετεί σήμερα το κίνημα και αυτή την προοπτική και αυτή την ενότητα έχει σήμερα το ΠΑΜΕ. Εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις σε όλα τα μέτωπα για μικρές και μεγάλες νίκες. Νίκες οι οποίες πρώτα-πρώτα θα έχουν να τα εξυπηρετούν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι η συμμετοχή των εργαζομένων. Νομίζουμε ότι είναι ο κυριότερος όλος να καταλάβει ότι ο καθένας από εμάς με την ατομική του συμμετοχή δίνει ιδιαίτερη ένταση στην ταξική πάλη. Πρέπει να ξεφύγει από τη λογική ο εργαζόμενος θα νομίζει να του λύσει κάποιος άλλος το πρόβλημα. Να ξεφύγει επίσης από τη λογική που παγιδεύεται ότι κάποιοι πρωτοπόροι συνδικαλιστές θα του λύσουν τα ζητήματα. Εάν ο ίδιος εργαζόμενος δεν είναι μέσα στα σωματεία, μέσα στα συνδικάτα, μόνο τότε θα έχουν δίκες. Θα γίνει πιο αποτελεσματικότερος ο αγώνας, όσο συσπηρώνονται περισσότερες δυνάμεις στα σωματεία
και βάζοντας όμως μπροστά τους στόχο το δικό μας αυτό που λένε για τις ανάγκες τις δικές μας και όχι για τα συμφέροντα αυτών που εκμεταλλεύονται σήμερα τον υδρότα του εργαζόμενου και παίρνουν το φαΐ των παιδιών μας από το τραπέζι. Νομίζουμε ότι αυτός είναι ο ιδιαίτερος στόχος που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι στη συνέχεια νομίζουμε ότι πρέπει να προσπεράσουν απροβλημάτιστα, έτσι όχι απροβλημάτιστα, και τη νέα και μια, την προσπάθεια που γίνεται από μια σειρά δυνάμεις σήμερα να δηλητηριάσουν το κίνημα από νέα ένα νέο είδος κυβερνητικού συνδικαλισμού. Νομίζουμε ότι πρέπει να σταθούμε δύο λεπτά, έχει ιδιαίτερα ζήτημα. Ένα νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό που είναι στην κατεύθυνση κύρια έτσι προσαρμοσμένο στις βλέψεις κάποιων δυνάμεων, του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων συνδημοκρατικών άλλων δυνάμεων, με στόχο που έχουν να αναχυθούν στην εξουσία, αλλά και στη συνέχεια να χτυπήσουν έτσι και το ίδιο το πάνελ. Σήμερα στείλουν παγίδα στους εργαζόμενους, τους λένε για παράδειγμα ότι τα μέτρα και η ζωή που βιώνουν και αυτά τα μέτρα που τους εξουθενώνουν είναι μέτρα μιας συγκεκριμένης διαχείρισης και ότι κάποια άλλη, η οποία την ονομάζουν μνημονιακή, και ότι κάποια άλλη διαχείριση αντιμνημονιακή όπως είναι αυτή θα βοηθήσει, θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους, βάζουν και ζήτημα ότι θα τους φέρουν και πιο κρίσης, καπιταλιστικής κρίσης έτσι, εποχές. Ζητάνε να φύγει η κυβέρνηση αυτή που έχει τις μνημονιακές πολιτικές και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση έτσι, η οποία θα εκφράζει τις μνημονιακές πολιτικές αφήνοντας στην ουσία τη διαχείριση στο κράτος των μονοπωλίων, την οικονομία να κάνει τα κέρια στη μονοπόλια. Τέτοια κυβέρνηση υπόσχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα στελέχη του στο συνδικαλιστικό κίνημα βάζουν πλάτη έτσι να πάνε να οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς κρύβουν από το λαό και τους εργαζόμενους όταν του λένε ότι για να πολιτικοποιήσει την πάλη του πρέπει να βάλει πλάτη το εργατικό λαϊκό κίνημα έτσι να αναδειχθεί μια νέα κυβέρνηση η οποία ονομάζουν αντιμνημονιακή. Με την αστική εξουσία, με την εξουσία των μονοπωλίων και την οικονομία στα χέρια των μονοπωλίων. Εμείς αυτό θεωρούν αυτή η πολιτικοποίηση της πάλης. Εμείς λέμε ότι η πολιτικοποίηση της πάλης σήμερα είναι ο εργαζόμενος να συνειδητοποιήσει και μέσα από την πείρα του και ο εργάτης και η εργάτρια ότι δεν φτάνει στο σημερινό σύστημα να προσπαθεί να βρει έτσι να βελτιώσει τους όρους που θα πουλήσει την εργατική του δύναμη. Και επίσης επισημαίνουμε ότι όποια κατάκτηση υπάρχει σήμερα σε αυτό το σύστημα, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή, ποτέ δεν είναι εγγυημένη. Όσο στην εξουσία βρίσκονται τα μονοπόλια έτσι και οι κυβερνήσεις τους που τους στηρίζουν. Τα συλλαλητήρια τώρα της 5 Οκτώβρη, για να έρθουμε και σε αυτό, θεωρούμε ότι αποτελούν ένα σταθμό για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Και τα συλλαλητήρια και η πρόταση που έχουμε για απεργία της 23 Οκτώβρη. Θεωρούμε ότι η πίεση που ασκούν μέχρι σήμερα οι κινητοποιήσεις, οι διάφορες μορφές πάλης, έτσι δημιουργούν δυσκολία σήμερα στο αστικό σύστημα. Άμα θέλετε, εμποδίζουν να περάσουν νέα μέτρα και στη συνέχεια ανησυχούν το ίδιο το κράτος του κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό και εμείς έχουμε την πρόταση και λέμε με όλες τις δυνάμεις μας, με την οργάνωση των αγώνων από κάτω, να πάμε για αυτές τις κινητοποιήσεις. Να ανεβάσουμε τη δουλειά μας στα συνδικάτα έτσι, και να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε όσο γίνεται με καλύτερο όρο στην ημερομηνία της 23 του Οκτώβρη. Πιστεύουμε ότι κάθε κινητοποίηση, κάθε μορφή πάλης, έτσι ουθεί όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερα την ταξική πάλη. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσουμε με καλύτερες ώρες να πάμε στην γενική απεργία. Το προηγούμενο διάστημα, στα μέσα του μήνα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στη ΓΕΣΕ τοποθέτησαν την πρόταση ολοκληρωμένα για μια γενική απεργία στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, με λίγες κουβέντες να μην κινηθεί εκείνη τη μέρα τίποτα, στα μέσα του Οκτώβρη. Ήταν μια πρόταση η οποία εκτιμάμε ότι ήταν στην κατεύθυνση για να υπάρξει η δυνατότητα να προετοιμαστούν οι εργαζόμενοι να είναι μια απεργία πραγματικά όπως θέλουμε εμείς, καλά προετοιμασμένοι μέσα από τους χώρους δουλειάς κλπ. Λοιπόν, σήμερα καταλήγουμε στην πρόταση για τους και πιέζουμε στην κατεύθυνση να πάρουν και απόφαση και οι Ομοσπονδίες για τις 23 του Φλεβάρι. Έχουμε προσδιορίσει την ημερομηνία αυτή. Καταρχάς, βασικός στόχος μας τώρα ποιος είναι μας. Είναι συνελεύσεις παντού. Συνελεύσεις παντού, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, να μιλήσουν εκεί, να βγουν οι εργαζόμενοι να μιλήσουν, να έχουμε απόψεις, ανταλλαγή απόψεων, να έχουμε εμπειρία, να έχουμε ζυμώσεις της πρότασής μας, ακόμα αν θέλετε και αντιπαραθέσεις. Για μας και αντιπαραθέσεις μέσα σε τέτοιους χώρους είναι η υγεία και το θεωρούμε όταν είναι με πολιτικούς όρους πάντα. Να καταλάβει ο ίδιος ο εργάτης ότι πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος. Η δράση κάθε ενός από εμάς νομίζω ότι είναι αυτή που θα αναπτύξει περισσότερο το εργατικό κίνημα.
να μπει στον δρόμο, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, να δει, να ξεφύγει από τη λογική της αναποτελεσματικότητας, από τη λογική ότι δεν γίνεται κάτι σήμερα, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το βλέπει από εδώ και μπρος το συνδικαλιστικό κίνημα τη συμμετοχή του εργαζόμενου. Νομίζουμε και επιμένουμε ότι ο εργαζόμενος, για να το κλείσω, πρέπει να αντιληφθεί και την ανάγκη της ανασύνταξης του ταξικού κινήματος. Αν το λέμε ανάγκη ανασύνταξης του ταξικού κινήματος, σήμερα θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα πρώτα-πρώτα είναι η μαζικοποίηση των σωματείων. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι πώς θα χειραφετηθεί ο εργαζόμενος από τη γραμμή συμπόρευσης με την εργοδοσία και τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, που έχει ιδιαίτερο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ρόλο αυτό το διάστημα. Και επίσης, πώς θα χειραφετηθεί από τη λογική που στηρίζεται σήμερα ότι μια διαφορετική αστική διαχείριση με τα μονοπόλια και το κεφάλαιο και την οικονομική εξουσία στα χέρια των μονοπωλίων θα λύσει ή θα αναποθέσει τις κάποιες οικογένειες. Και επιπλέον να έχουν και μια γραμμή ρήξης και αντιπαράθεσης τόσο με την καπιταλιστική εργοδοσία, όσο και με τις πολιτικές των καπιταλιστικών αναδιακρόσεων, όσο με τις πολιτικές της κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων, που περιορίζει, και να μην περιορίζεται σήμερα ο εργαζόμενος στην εναλλαγή μιας αστικής κυβέρνησης μόνο. Και επιπλέον, έτσι, να μην επιλέγει μοντέλα διαχείρισης και διαχειριστές. Νομίζουμε ότι με αυτούς τους όρους και με αυτές τις προϋποθέσεις ένα κίνημα θα είναι στη σωστή κατεύθυνση και στο προσανατολισμό. Εμείς από τη μεριά μας θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις, ούτως ώστε η μάχη αυτή να βγει προς όφελος των εργαζομένων. Παντού από σήμερα ξεκινάμε και μέσα από τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ αύριο τις 4 Οκτώβρη και στη συνέχεια σε όλους τους τόπους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα σωματεία, βάζουμε το ζήτημα γενικών συνελεύσεων για να γίνει αυτό που είπαμε. Θεωρούμε ότι μια απεργία για να είναι επιτυχημένη πρέπει πρώτα να είναι καλά προετοιμασμένη. Εγώ με θεωρούμε επίσης ότι η λογική του αναποτελεσματικότητας των αγώνων πρέπει να ξεφύγει από τους εργαζόμενους. Ένας αγώνας όταν είναι καλά προετοιμασμένος, καλά έχει προσανατολισμό, πάντα έχει κάποιες επιτυχίες. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους εργαζόμενους να στηρίξουν την πρόταση του ΠΑΜΗ για την απεργία της 23 του Φλεβάρη, να συμμετέχουν στην απεργία και να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΗ στις 4 αύριο Παρασκευή. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Υπήρξε μια δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, του Παύλου Φίσα, πριν από κάποιες ημέρες, από στελέχη της Χρυσής Αυγής, όπως αποδείχθηκε. Νωρίτερα είχαν δεχθεί οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μέλη του ΚΚΕ επίθεση στο Πέραμα και εξελίχθηκε ολόκληρο ένα κουβάρι για το ρόλο όλων αυτών των ομάδων στο Πέραμα, ειδικά. Τι προτείνει το ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους, τι θέλει να πει το ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους αναφορικά με τη δράση αυτών των ομάδων? Ναι. Κοιτάξτε, ο ρόλος της Χρυσής Αυγής, εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα και σαν ταξικό κίνημα, τον έχουμε αναδείξει εδώ και πολύ καιρό. Καταρχάς, θυμάστε την πρώτη που ξεκαθαρίσαμε και είπαμε ότι η Χρυσή Αυγή τι είναι? Είναι το μακρύ χέρι του κεφαλαίου. Μέσα στους χώρους, και έτσι πρέπει να το δει ο εργαζόμενος, μέσα στους χώρους δουλειάς θα είναι το ποτηριστής του, το μαντρός κιλά τους απέναντι στις εργάτες που βασανίζονται και παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Αυτός ήταν ο ρόλος χαρακτηριστικά. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που τον αναδεικνύουν αυτόν τον ρόλο. Είναι ότι δεν τα βάλαν ποτέ με τα μονοπόλια, ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις τέτοια που ήταν απέναντι στις εργάτες, όταν πήγαιναν και ζήτηκαν να δουλεύουν οι εργάτες με 18 ευρώ μεροκάματο, ήταν ζήτημα που έδειχνε την κατεύθυνσή τους. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι είχαμε πει και λέγαμε πάντα ότι αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό, το φασιστικό, μόνο το λαϊκό και το εργατικό κίνημα μπορεί να το πετάξει έξω. Μόνο μέσα από διαδικασίες, συνέχεια, μέσα από τους τόπους δουλειάς, μπορεί να αποκρουστεί η Χρυσή Αυγή και ο ρόλος της. Και αυτά που παίρνονται σήμερα και βλέπουμε καθημερινά, να μου επιτρέψουν να θεωρήσουμε ότι δεν είναι και στην κατεύθυνση που πραγματικά χρειάζεται. Δεν νομίζω σήμερα να καλύψαν τη Χρυσή Αυγή από τη δολοφονία ενός συναδέλφου, ενώ προηγούμενα είχαν δημιουργηθεί παρόμοια επεισόδια έτσι σε όλη την έντασή τους. Για μας η Χρυσή Αυγή εξακολουθεί να είναι ένα χέρι, έτσι, μακρύ χέρι του συστήματος, προσπαθεί να περιορίσει, χτυπάει εργαζόμενους που παλεύουν για δικαιώματα, χτυπάει μετανάστες, οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το λαϊκό κίνημα και αυτό θα το βάλει στην άκρη και αυτό θα το ξεπεράσει. Thank you.